Από την αρχή αυτό το νήμα με τα τεχτενόμενα στο Προεδρικό. Σήμερα και πριν τα τελευταία 10 χρόνια και 7 μήνες θα έλεγα, βάζοντας και την προηγούμενη διακυβέρνηση, με τα διάφορα που προέκυψαν κατά τους διορισμούς, αποσπάσεις και άλλα τινά στο Προεδρικό. Διότι κάθε ένας που ψηφίζεται από τον λαό να είναι πρόεδρος, θέλει τους δικούς του ανθρώπους σε κάθε περίπτωση. Να δούμε τα προηγούμενα, τι έχετε κάνει, διότι αν έχετε κι εσείς έτσι μια σταθερή θέση για τις αποσπάσεις, για τις υπερορίες, για το... να κάνουμε αρχή από το πρώτο φαινόμενο που είχατε κι εσείς ενώπιόν σας. Γιάννης Γιαννάκη, Α8 αν δεν κάνω λάθος, στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου το 2013. Πήρε άδεια ανεφαπολαβών και πήγε στο Προεδρικό. Η συμφωνία με τον Πρόεδρο ήταν όσα έπαιρνε στο Συμβούλιο να παίρνει και εδώ. Κάποια στιγμή είδε πόσα παίρνουν οι άλλοι επίτροποι και ήθελε τα ίδια. Ελάτε, πάμε να το ξεδιπλώσουμε για να φτάσουμε στο σήμερα. Ξεκινάμε από τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού. Λοιπόν, κυρία Σάβα, εκεί σημειώνουμε το εξής. Ότι παρόλο το γεγονός ότι γενικότερα η νομοθεσία λέει ότι μόνο από το κεντρικό κράτος η απόσπαση δικαιολογείται να σου δώσει κάποιος κάποιο επιπρόσθετο επίδομα, και τονίζω τη λέξη επίδομα και όχι μισθό, στην περίπτωση του κυρίου Γιαννάκη υπήρχε το εξής. Η τότε κυβέρνηση προνόησε και έβαλε μέσα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους αυξημένη μισθοδοσία υπό μορφή επιδόματος. Και πώς το ονομάσαν αυτό το επίδομα, κύριε Πετρίδη? Δεν θυμάμαι τώρα, κύριε Σάβα. Ήταν κάποιο επίδομα, ήταν μια αύξηση της μισθοδοσίας. Και τουλάχιστον εκεί... Ήταν αυτό έγινε πιο μετά, όχι από την επόμενη χρονιά που διορίστηκε για πρώτη φορά. Πέρασαν κάποια χρόνια για να πάρει αύξηση στο μισθό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν ήταν από την αρχή, όντως. Αλλά εκεί το σκάνδαλο ήταν που έπαιρνε. Πήρε άδεια άνεφ απολαβών. Σωστά, που δεν επιτρεπόταν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που παίρνει την άδεια αυτή. Και μετά έγινε απόσπαση. Και για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για λόγους μη δημοσίου συμφέροντος. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο, κυρία Σάβα, ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος κρατάς τη θέση σου εκεί που ήταν. Και η αρχαιότητα σου τρέχει, άρα συνυπολογίζεται αυτό και για σκοπούς προαγωγών και για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, άρα είναι κάτι πολύ πιο θετικό, να το πούμε έτσι, για τον υπάλληλο. Δεν είναι σίγουρα για 5 χρόνια όμως. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για τον κύριο Γιαννάκη, για τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού, τον κύριο Γιαννάκη, είναι ότι εκεί η προηγούμενη κυβέρνηση το έβαλε στον προϋπολογισμό του κράτους και αυτός ο προϋπολογισμός, όπως γνωρίζουμε, ψηφίζεται από τη Βουλή και μετά γίνεται νόμος. Άρα η ελεγκτική υπηρεσία δεν έχει να εκφράσει διαφωνία με κάποια νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, έστω και αν πιστεύουμε ότι... Ναι, κύριε Πετρίδη, η ελεκτική υπηρεσία προκειμένου για αυτή την υπόθεση, το θέμα ήταν αν ήταν με άδεια αναφαπολαβών, αν είχε αποσπαστεί κλπ. Τη διαφορά στο μισθό, εσείς την είδατε, μπήκε στον προϋπολογισμό με τη μορφή κάποιου επιδόματος, μας είπατε, άρα δεν ήταν θέμα. Ακολούθως μετά εξετάσετε και προέκυψαν όλα τα υπόλοιπα που προέκυψε. Μετά είχαμε την περίπτωση του Ανδρέα Ιωσήφ από το ΡΙΚ, που είχε επίσης αποσπαστεί για τη θέση του διευθυντή του γραφείου του τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί τι συνέβη? Εκεί γιατί είχαμε υπήρχε. Και μια χρονομάτευση. Εκεί δεν υπήρχε νομική κάλυψη, κατά τη γνώμη της υπηρεσίας μας. Υπήρχε όντως μια γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία, η οποία έλεγε ότι κατά αναλογία ισχύει και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διότι αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήταν υπάλληλος του κεντρικού κράτους, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η γνωμάτευση με όλη την δικαιοδοσία που υπάρχει στο Γενικό Εισαγγελέα ήταν διαφοροποιημένη από την προηγούμενη γνωμάτευση του προηγούμενου Γενικού Εισαγγελέα. Έτσι, άρα με αυτή την θέση, την πράξη τότε της Προεδρίας, της προηγούμενης διακυβέρνησης, είχαμε εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία μας. Τι έκαναν? Μας αγνώρισαν, κυρία Σάβα, και προχώρησαν και έδωσαν τη διαφορά του μισθού
σε αυτό το άτομο, ώστε να καλυφθεί. Πώς δόθηκε αυτή τη φορά η διαφορά? Η διαφορά πώς δόθηκε στην περίπτωση του κυρίου Σιούφ? Με επίδομα ή με υπερορίες? Όχι, ήταν με επίδομα. Ξανά με επίδομα. Μάλιστα. Και φτάνουμε στο σήμερα και σε αυτόν τον τρόπο, βέβαια για την κυρία Δόξα Κομοδρόμου, είχαμε και τη σύσταση του Γενικού Ελεγχτή που είχε πάει στο Προεδρικό, έτσι ένα-δύο μήνες μετά, ένα μήνα, πόσο ήταν, Μάιος, δύο μήνες που είχε πάει στο Προεδρικό και για την περίπτωση της κυρίας Ραουνά και για την περίπτωση της κυρίας Κομοδρόμου και εκεί μας ακούει ο κύριος Πετρίδης, γιατί έχει φριτζάρι. Κύριε Πετρίδη. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε το τηλέφωνο να το δοκιμάσουμε, γιατί είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Πετρίδη. Σας ακούω, κυρία Σάβα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την περίπτωση της κυρίας Κομοδρόμου που βρέθηκε ότι δεν μπορούσε να διοριστεί αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος που είναι θέση αξιωματούχου, έτσι. Και ανακλήθη αυτό. Ναι, δεν το έπραξε όμως αυτό και έγινε η απόσπαση. Ανακλήθηκε ο διορισμός και έτσι έγινε η απόσπαση για να εκτελεί τα χρέη αυτά της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου. Σωστά. Και να το θέμα. Σωστά. Ναι, να τον βλέπω, σας παρακαλώ, να διορθώσουμε το Skype του κύριου Πετρίδη. Και θα μπορούσε και η κυρία, αντιλαμβάνομαι εδώ, Ξακομοδρόμου, κατά αντίστοιχο τρόπο, με το αυξημένο επίδομα, που με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, επειδή είχαμε χρόνο μπροστά μας για το τρέχον έτος ή και τον ερχόμενο χρόνο, το επίδομα αυτό, να μην υπήρχε το πρόβλημα με τις υπερορίες τώρα, σωστά? Εάν το ενέκρινε η Βουλή, τότε προφανώς, ναι. Κυρία Σάβα. Το θέμα είναι ότι δεν εγκρίνει κάτι η Βουλή και προσέξτε. Στη Βουλή πήγαν οι υπερορίες όμως. Πάλι πήγε κάτι να εγκριθεί. Αλλά πρώτη φορά είδαμε αυτόν τον τρόπο των υπερορίων. Σωστά. Θεωρήσαμε ότι κάποιος ο οποίος ασκεί καθήκοντα κρατικού αξιωματούχου δεν δικαιούται υπερορίες, διότι το Σύνταγμα διαχωρίζει ρητός την πολιτική εξουσία του κράτους με την διοικητική λειτουργία του κράτους. Άρα κάποιος δημόσιος υπάλληλος. Κάποιος αξιωματούχος, είτε αυτός έχει διοριστεί κανονικά, είτε αυτός ασκεί τα καθήκοντα αξιωματούχου, δεν δικαιούται υπερορίες, διότι είναι αξιωματούχος ουσιαστικά. Ναι. Έτσι, αυτό είχαμε. Ναι, αλλά στην επίσημη εφημερίδα γράφει ότι είναι ουσιαστικά δημόσιος υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασκεί, εκτελεί, ναι, συγγνώμη. Με απόσπαση που ασκεί τα καθήκοντα. Ναι. Ωραία. Και ρωτώ ξανά ότι θα υπήρχε το οποιοδήποτε πρόβλημα αν κατά αντίστοιχο τρόπο με τον κύριο Σιφ ή με τον κύριο Γιαννάκη υπήρχε αυτό το αίτημα για ένα επίδομα, ενδεχομένως αυξημένης ευθύνης που υπάρχει ένα τέτοιο. Θα συζητούσαμε τώρα ότι έγινε αυτό το θέμα που κάποιος έβαλε την κυρία Κομοδρόμου να υπογράφει υπερορίες, έτσι, κάποιος της είπε, κάποιος της έδωσε τα έντυπα, σωστά? Για να έρθουμε στο σήμερα. Υποθέτω και εγώ ότι κάπως έτσι έγινε, κυρία Σάβα. Ναι. Ναι, δεν ήταν με πρωτοβουλία. Ή μάλλον δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Ξέρετε, στην ηλεκτρική υπηρεσία βλέπουμε το τι συμβαίνει. Το ναι. Τι έχει γίνει από πίσω και με ποιου τις οδηγίες γραπτές προφορικές. Αν το θέμα να δούμε αν είναι κάτι μεμψό ή παράνομο εμπροκειμένο, κύριε Πετρίδη, διότι δεν ξέρω, υπάρχει και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αν είναι στο ίδιο μήκος κύματος, διότι τώρα εσείς τρέχετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, σωστά? Ή τώρα, ξέρω εγώ, της βοηθού της πρώτης κυρίας ή και στο παρελθόν. Ισχύει ότι μου τα είπατε και εμένα πριν δύο εβδομάδες, ότι ξεκινάτε ένα έρευνα, αφού δεν ήταν ψίχουλα, αν θέλετε, σε σχέση με τα λεφτά που δίνονται στο δημόσιο, τα υπεροριακά. Έτσι. Αλλά τώρα που είδατε τι γίνεται, είπατε να τα ελέγξετε όλα. Ναι. Ψίχουλα, τι θέλω να πω. Ότι έχετε πολύ περισσότερα από σαν να εξετάσετε από πώς δίνονται, πού πάνε, ποιος θα τρώει. Απλά... Ναι. Να πούμε και αυτό τον ορισμό, να το γνωρίζει ο κόσμος. Κάποιες συναλλαγές είναι σημαντικές εκφύσεως. Έστω και 10 ευρώ να ήταν η συναλλαγή, η δαπάνη, επειδή η φύση της είναι τέτοια, και γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η φύση της, την κάνει εκφύσεως σημαντική. Και όχι σημαντική λόγω ποσού. Άρα ναι, έχουμε ξεκινήσει κάποιο έλεγχο σε ό,τι αφορά στις υπερορίες όλων των ατόμων που εργάζονται στο Προεδρικό και των αποσπάσεων και του
και των αποσπάσεων και του προσωπικού που εργάζεται εκεί και κλητήρες και όλο το προσωπικό για να δούμε ακριβώς το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα και αν οι υπερορίες δίνονται ορθώς και νομίμως. Σε ό,τι αφορά το προηγούμενο που είπατε για να επανέλθω, θα το κλείσουμε. Ναι, εάν υπήρχε η έγκριση της Βουλής και υπήρχε μια αύξηση, μια παραχώρηση κάποιου επιδόματος, κάποιου ποσού σε κάποιο άτομο, ναι, παρόλο που μπορεί κάποιος από την ηλεκτρική υπηρεσία να διαφωνήσει, υπάρχει κάποιος νόμος. Ναι, σωστό. Έχει εγκριθεί από το νομοθετικό κύριε σώμα. Πετρή, δεν μπορούμε πείτε να μου, κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα διερευνάτε και προηγούμενες πρακτικές. Για παράδειγμα, ως αποσπασμένος ο κύριος Χριστοδουλίδης την πρώτη πενταετία Αναστασιάδη που εκτελούσε χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου. Πώς ήταν αυτό? Διερευνάτε τώρα αυτό, έχετε ζητήσει στοιχεία και από ποιον για να το, ναι, να το ελέγξετε? Από χθες κιόλας, κυρία Σάβα, μας ήρθε η καταγγελία από δημοσιογράφο, πρέπει να το πούμε. Ναι. Για σκοπούς διαφάνειας δεν έχουμε πρόβλημα να το, να το πούμε. Το θέμα είναι σήμερα στην Εφημερίδα Πολίτη, στον Μιχάλη Χατζηστυριανού, αναφέρομαι σήμερα, και εγώ. Ναι. Υπήρχε σήμερα στην Εφημερίδα Πολίτης και μάλιστα όλα αυτά, επειδή έχουμε άτομο εκεί ήδη στο Προεδρικό που κάνει οικονομικό έλεγχο και μέσα στον οικονομικό έλεγχο θα δει και τις υπερορίες και μέσα στις υπερορίες θα δει και, και τα θέματα αυτά που αφορούν τον κύριο Χριστοδουλίδη όταν δεν ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα ναι, είναι θέματα τα οποία ναι, ισχύει η καταγγελία και την διερευνούμε. Μάλιστα. Όταν έχουμε κάτι, είτε θα εκδώσουμε ανακοίνωση, είτε μία μικρή ειδική έκθεση, είτε θα τα ενσωματώσουμε μέσα στην ειδική έκθεση για την Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρίδη. Σας χαιρετώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Διευθυντή Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραγιώργη. Μας ακούει τηλεφωνικός και ο γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου.